Κυρία Δάκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Όσο καλή μπορεί να είναι, έτσι, το καλό το σημερινό γιατί απόγευμα. Είναι διότι βαρύ το κλίμα. Έτσι, 8 μέρες, 9 καίγεται η Ρόδος, η Κέρκυρα καίγεται, τώρα καίγεται η Λαμία, καίγεται η Μαγνησία. Αλλά εμείς λέμε ευτυχώς δεν έχουμε νεκρούς. Για να δούμε, τι λέει το κόμμα σας. Τώρα εμείς έχουμε δυστυχώς βέβαια. Αλλά ναι, να εκφράσουμε καταρχήν τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των πιλότων και του κτηνοτρόφου που έχασαν τις ζωές τους συνέβεια. Είναι βαρύ, όπως είπατε και εσείς, σήμερα το κλίμα. Και αποδεικνύεται αυτό που αναδείκνει όλο το προηγούμενο διάστημα του ΚΚΕ, τις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν, με ευθύνη διαχρονικά των κυβερνήσεων αλλά και της σημερινής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σε όλα τα αναγκαία μέσα για την πολιτική προστασία, δηλαδή για την προστασία από διάφορες καταστροφές ανάμεσά τους και από πυρκαγιές, πλημμύρες κτλ. Είπε ο κ. Μητσοτάκης, συγγνώμη σας διακόπτω, ότι έχουμε τη μεγαλύτερη επάρκεια μέσων σε όλη την Ευρώπη. Ναι, μόνο που αυτό που επιβεβαιώθηκε δυστυχώς και σε σχέση με τα Καναντέρ είναι ότι είναι απαρχαιωμένος εξοπλισμός από 48 χρόνια ήταν, αν δεν κάνω λάθος, με βάση όσα είδαν το φως της δημοσιότητας. Και βέβαια αποδεικνύεται από το γεγονός ότι βρισκόμαστε μέσα σε όλο αυτό την πύρινη λέλαπα και την ίδια στιγμή υπάρχουν 4.500 κενά σε πυροσβέστες. Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό για την προστασία των δασών μέσω των δασαρχείων. Και βέβαια υπάρχουν τραγικές ελλείψεις, μέχρι και οι κρούνοι δεν είχαν νερό για να σβηστούν οι πυρκαγιές, έτσι όπως καταγγέλνουν και οι πυροσβέστες αλλά και οι δυνάμεις του ΚΚΕ που συνέδραμαν στο πυροσβεστικό έργο μαζί με τους κατοίκους. Κάπου διάβασα ότι σε κάποιες περιφέρειες, αλλά ίσως και κεντρικά η κυβέρνηση να θέλει να βάλει εργολάβους στο να προσέχουν τον καθαρισμό των δάσων, ιδιώτες εννοώ. Και αυτό θα το συζητούσα, τύπο προϋποθέσεις. Καμία τέτοια προϋπόθεση δεν μπορεί να υπάρξει. Ο ίδιος εξάλλου ο Πρωθυπουργός, όντως στην ομιλία του στη Βουλή, προκλητικά ανέφερε ότι εμείς ανάμεσα στα άλλα επεξεργαζόμαστε για το πώς θα μπορέσουμε επιχειρησιακά να προετοιμαστούμε για να μπορέσουν να προστατευτούν τα δάση κτλ. Ανάμεσα στα άλλα αξιοποιώντας και ιδιώτες αυτή την κατεύθυνση. Μα το πρόβλημα και η έφλεκτη ύλη είναι ακριβώς αυτή η διαδικασία της εμπορευματοποίησης της γης και των δασών. Αυτή είναι η έφλεκτη ύλη, αν θέλετε, που αφήνει και απροστάτευτα τα δάση χωρίς ένα ολοκληρωμένο αντιπυρικό σχέδιο προστασίας και διαχείρισης που να μπορεί να έχει ως βασικό κριτήριο την ίδια την προστασία του περιβάλλοντος. Υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι να ακούει το όνομα πρόληψη και φαντάζομαι θα έχετε προτάσει πώς πρέπει να γίνει πρόληψη. Και το δεύτερο, οι φωτιές, ας ξεκινήσουμε από τη Ρόδο, θα σβήσουν κάποια στιγμή, ενδεχομένως φτάνοντας στη θάλασσα. Έχουν καταστρέψει και υποδομές, αλλά και αυτό το φυσικό πλούτο, ο οποίος δεν ξέρω πόσα χρόνια θα κάνει για να επανέλθει. Εδώ, για αυτά τα δύο θέματα, τι προτάσεις έχετε εσείς και φαντάζομαι θα τις βάλετε στο τραπέζι προς συζήτηση. Εμείς καταρχήν έχουμε καταγγείλει αυτό που προχώρησε εδώ και δεκαετίες, το διαχωρισμό της προστασίας και της πρόληψης από των δασών, από την ίδια την κατάσβεση των πυρκαγιών. Και υπήρχε ένα πολύ έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει αποχωρήσει, έτσι, από το δημόσιο τομέα. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι εμείς τα βλέπουμε ενιαία ακριβώς γιατί ενιαία πρέπει να αντιμετωπίζονται. Και για να μπορέσει να είναι ουσιαστική η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και της πρόσληψης αλλά και της αποκατάστασης, όπως είπατε και εσείς, και της πυρόσβεσης, θα πρέπει να απαλλαγούμε από τη λογική του κόστους με το οποίο κάθε φορά παίρνονται τα όποια μέτρα. Δηλαδή με βάση το κόστος που έχει για το κράτος για να μπορέσει να εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό είναι δηλαδή που βάζει επιτάπτως στο τραπέζι. Εμείς ως ΚΚΕ έχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις και για αυτή τη στιγμή που για την άμεση αποκατάσταση των υποδομών. Καταρχήν ζητάμε να καταγραφούν άμεσα όλες οι καταστροφές που υπέστησαν σπίτια, περιουσίες κτλ.
να αποζημιωθούν στο 100% οι πληγέντες, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, και όχι μόνο για τη Ρόδο, για όλες τις περιοχές και της Ανατολικής Αττικής και της Δυτικής Αττικής. Μπαίνει επιτακτικά το θέμα να πάρθουν μέτρα για την αποκατάσταση όλων αυτών των υποδομών που επλήγησαν και των δρόμων κτλ. Και βέβαια έχουμε καταθέσει και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που αναφέρθηκαν και σήμερα στη συζήτηση στη Βουλή για επίδομα ειδικού σκοπού στο ύψος του βασικού μισθού για όσους επαγγελματίες δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές, να καλυφθεί 100% από το κράτος οι εισφορές ατομικής ασφάλισης και βέβαια να ανασταλούν οι ρυθμίσεις σε εφορία, τράπεζες τουλάχιστον για 6 μήνες. Δηλαδή είναι ορισμένα μέτρα για να δώσουν μια ανάσα ιδιαίτερα στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες που έχουν πληγεί. Κύριε Δάγκα, σήμερα ο κύριος Βορύδης σε συνέντευξή του στο newsbomb.gr μέσα σε όλα έβαλε και το θέμα την πτυχή Τούρκοι πράκτορες. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Λέει μπορεί να είναι και εμπρισμοί, μπορεί να είναι και Τούρκοι πράκτορες. Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο η ανάπτυξη των πυρκαγιών. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπωσδήποτε χρειάζεται να διερευνηθούν οι αιτίες και γι' αυτά υπάρχουν και ειδικές υπηρεσίες. Από εκεί και πέρα όμως εμείς βάζουμε το ουσιαστικό ζήτημα, το τι μέτρα έχει πάρει το κράτος για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Τι μέτρα έχει πάρει για την πρόληψη των πυρκαγιών όλων αυτών. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε πως το εννοούμε, γιατί για μας γι' αυτό είναι το κύριο. Μάλιστα. Σε τώρα, αυτή τη φάση που βρισκόμαστε. Ωραία. Φαντάζομαι για το θέμα αυτό θα συζητήσουμε αρκετές φορές. Θα γίνει και στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών το θέμα για τις πυρκαγιές συζήτηση. Έτσι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. Θέλω να πάμε λιγάκι στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που είναι στη Βουλή και συζητείται αυτή την ώρα. Αν θυμάμαι καλά, στην αρμόδια επιτροπή το ΚΚΕ ήταν αρνητικό. Σωστά. Θα σας απαντήσει κάποιος. Γιατί είστε αρνητικοί στις αυξήσεις που θα δοθούν ας πούμε, στους δημόσιους υπαλλήλους, στην αύξηση του αφορολόγητου, στην παράταση του Market Pass, στο ότι θα επιστρέψει η ΕΙΑΘ και η ΔΑΠ στο δημόσιο. Γιατί είστε αρνητικοί? Γιατί κοιτάξτε, μιλάμε για κοστολογημένα μέτρα που θα τα δώσει από τη μία τσέπη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και θα τα πάρει από την άλλη. Δηλαδή μιλάμε για μέτρα τα οποία θα ενταχθούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο ακρίβειας, λιτότητας, περικοπών και ματωμένων πλεονασμάτων. Και βέβαια, σε σχέση για παράδειγμα με τις αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, τα 70 ευρώ δεν μπορούν να καλύψουν τις τραγικές περικοπές που έχουν γίνει στο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, με το γεγονός ότι έχει καταργηθεί ο 13ος, 14ος μισθός και βέβαια με όλες αυτές τις περικοπές μισθών λόγω των μνημονιακών μέτρων. Αυτό είναι μία πλευρά. Και βέβαια είναι πρόκληση και όλα τα υπόλοιπα μέτρα που υποτίθεται παίρνει η κυβέρνηση και από την άλλη πλευρά θα ενισχύσει επί της ουσίας όλους αυτούς τους μηχανισμούς μέσω της έμεσης φορολογίας για να λιλατεί κυριολεκτικά το εργατικό λαϊκό εισόδημα. Τα στοιχεία εξάλλου που δημοσιεύονται είναι αποκαλυπτικά. Μιλάμε για 27,3 ευρώ έσοδα από φόρους μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2023. Μιλάμε για 2 δις ευρώ με ματωμένα πλεονάσματα. Αυτά έχουν προέλθει από τις τεράστιες αυξήσεις που υπάρχουν και μέσω του πληθωρισμού, αλλά κυρίως μέσω των έμεσων φόρων. Και την ίδια στιγμή βέβαια, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τη βγάζουν καθαρή, δηλαδή έχουν τεράστιες αυξήσεις κερδών. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Δάγκα, αν με επιτρέπετε, ας είμαι λίγο ειρωνικός, γιατί ως δημοσιογράφος εγώ τουλάχιστον δικαιούμαι να το πω. Έχω την αίσθηση ότι ο ελληνικός λαός δεν πολύ ενδιαφέρεται για το τι είναι, πολύ ψηλό, το, είναι το ΦΠΑ υψηλό ή το ειδικό φόρο κατανάλωση. Φάνηκε στις τελευταίες εκλογές. Σου λέει δεν πειράζει, πληρώνω παραπάνω, αλλά μου γυρίζει η κυβέρνηση κάτι πίσω. Άρα στο σωστό δρόμο κινούμε. Ναι, το μόνο θέμα είναι ότι πάντα χαμένος από την πολιτική που ακολουθούν διαχρονικά η κυβέρνηση και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος λαός που τα βιώνει αυτά. Μπορεί να μην τα βιώνει με απευθείας περικοπές στο εισόδημά του, τα πληρώνει όμως με την, από την άλλη τσέπη,
με περικοπές, για παράδειγμα, σε κρατικές δαπάνες που αφορούν την υγεία, την πρόνοια, όπως επίσης και βέβαια μέσω της φορολογίας, όπως σας είπα και πριν, της έμεσης και τα λοιπά του ΦΠΑ. Με αυτή την έννοια, ο λογαριασμός που πρέπει να κάνει είναι ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από όλη αυτή την κατάσταση που αντιμετωπίζει στην καθημερινή του ζωή. Ναι, και σας λέω όμως ο άλλος, με συγχωρείτε που διακόπτω για το διάλογο. Ναι. Εγώ σου λέω, είμαι δημόσιος υπάλληλος, μου δώσε 70 ευρώ, ξέρω 55 καθαρά, κερδίζω 55 ευρώ παραπάνω. 50 ευρώ καθαρά θα είναι για τον κάθε εργαζόμενο. Ναι, να σας πω, άλλος λέει να πήρα 50 ευρώ παραπάνω. Οι άλλοι εδώ και 14 χρόνια δεν μου δώσανε. Ναι. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνάδει με τις τεράστιες ανάγκες που προκύπτουν στην καθημερινή μας δουλειά. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι και οι δημοσιοί και οι ιδιωτικοί αυτή τη στιγμή στις 15 του μήνα, άντε 20, δεν έχουν, έχει τελειώσει ο μισθός. Δηλαδή, όταν βλέπουν τις τεράστιες ανάγκες που προκύπτουν για την επιβίωση των ίδιων αλλά και των οικογενειών τους, για να καλύψουν βασικές ανάγκες, εν πάση περιπτώσει, αυτό το λογαριασμό πρέπει να κάνει ο ελληνικός λαός και να επιστρέψει ως κοροϊδία τα περί ενίσχυσης του εισοδήματος για να προωθήσει επί της ουσίας ακόμα πιο άμεσα όλους αυτούς τους σχεδιασμούς, όλη αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που θα έχει στο επίκεντρο επί της ουσίας την ενίσχυση ακόμα περισσότερο της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτά άλλωστε ήταν τα οποία δώσανε και ως, πώς να το πω τώρα, και ως απαιτήσεις και ως σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και η Τράπεζα της Ελλάδας και η Κομισιόν και το ΝΑΤΟ. Με βάση αυτές τις απαιτήσεις προσαρμόζονται αντίστοιχα και οι σχεδιασμοί της ίδιας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που από ό,τι φαίνεται θα έχει και στηρίγματα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα, κύριε Δάγκα, στα τελευταία τρία λεπτά που απομένουν, θέλω να πάω λιγάκι στο νομοσχέδιο για το ΕΚΑΒ, όπου το παρουσίασε και στις προγραμματικές ο κ. Μητσοτάκης, λέγοντας ότι είναι μια σημαντική κίνηση για να λυθεί το θέμα, να αυξηθεί ο αριθμός των διασωστών και κάποια στιγμή, εν ευθέτω χρόνο, θα γίνουν και οι προσλήψεις. Ποια είναι η δική σας θέση? Η θέση μας είναι ότι πρόκειται για μια αντιεπιστημονική και πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Είναι ότι προσπαθεί στη λογική του κόστους που θα έχει να προσλάβει μόνιμο προσωπικό, γιατί τέτοιο προσωπικό μπορεί να υπάρξει. Είναι χιλιάδες οι άνεργοι διασώστες του ΕΚΑΒ που τελείωσαν τη σχολή των διασωστών του ΕΚΑΒ, οι οποίοι μπορούν την επόμενη μέρα να εργαστούν στο συγκεκριμένο σύστημα. Λογαριάζεται όμως ως κόστος και πάει να μπαλώσει τις τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν. Από το 2016 μέχρι σήμερα έχουν πάνω από 500 συνταξιοδοτηθεί και δεν έχουν καλυφθεί με μόνιμο προσωπικό παρά μόνο με επικουρικούς. Πάει να το καλύψει με οδηγούς από το πυροσβεστικό σώμα, από την τοπική διοίκηση, από τις ένοπλες δυνάμεις, και αυτό αν μπορούν οι υπηρεσίες, γιατί όπως αναφέρθηκε και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, λέει τώρα που έχουμε πυρκαγιές δεν θα διαθέσει πυροσβεστική τους αντίστοιχους, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο οδηγός, όπως καταγγέλνουν και οι ίδιοι οι υγειονομικοί. Στα πλαίσια του ΕΚΑΒ, του πληρώματος, θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία για να μπορούν να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες μέχρι τη διακομιδή του είτε στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια μονάδα υγείας. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια είναι απαράδεκτο και βέβαια γι' αυτό δηλώσαμε κιόλας την αντίρρησή μας στη συγκεκριμένη εξέλιξη. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Βιβί Δάγκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Καλό σας απόγευμα και καλή δύναμη. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Καλή δύναμη σε όλους. Γεια σας.